Θα σταθώ μόνο στο 19. Και θα σταθώ μόνο στο 19, μια και σήμερα η συζήτηση επί των άρθρων, γιατί εδώ κρύβονται, πέρα από τη φιλοσοφία, πέρα από την πολιτική, πέρα από την ιδεολογική προσέγγιση που κάνετε με αυτό το νόμο, και άπειροι κίνδυνοι που είτε δεν τους έχετε καταλάβει, είτε θέλετε να τους αγνοείτε. Χρησιμοποιείτε έναν όρο, την απορυζοσπαστικοποίηση, και έχω στα χέρια μου το ριζοσπάστη. Θέλετε να μου εξηγήσετε τη διαφορά? Θέλετε να μου εξηγήσετε τη διαφορά? Ή μήπως αυτός είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο ριζοσπάστης? Ποιος είναι ο ριζοσπάστης? Ποιες είναι οι ριζοσπαστικές αποφάσεις? Ποιες είναι οι ριζοσπαστικές πολιτικές? Πώς θέλετε να φτιάξετε μία υπηρεσία ολόκληρη, η οποία θα συνεργάζεται, όπως λέτε, στο 19 παρακάτω, με ακαδημαϊκούς, με ξένες υπηρεσίες, με ιδιώτες, θα φτιάχνει και μελέτες για να χτυπήσετε τι? Να καταπολεμήσετε τη βία. Και τη βία τη λέτε φαινόμενο. Από πότε είναι η βία φαινόμενο? Πείτε μου, σε ποιον ακαδημαϊκό χώρο στέκει αυτό το πράγμα να το λέτε? Σε ποια γλώσσα η βία είναι σκέτο φαινόμενο? Άλλοι λένε είναι μαμή της ιστορίας. Τώρα εσείς μπορείτε να θέλετε να γεννάτε χωρίς μαμή. Χωρίς μαμή εντελώς. Να ξαναγράφετε μια ιστορία χωρίς βία. Πρέπει να καταργήσετε από τη μασαλιότητα ως Ευρωπαίοι. Αποκλείεται να την κρατήσετε. Εκεί και αν προτρέψει βία. Και πρέπει οπωσδήποτε να καταργήσετε το «με βιά μετράει τη γη». Πάει, τελείωσε. Θέλετε να καταπολεμήσετε την ιδεολογία της βίας. Ποιος έχει ιδεολογία της βίας? Ποιος την έχει? Μπλέξατε τις λέξεις. Εντελώς, φέρετε και στην εισηγητική έκθεση. Διαδήλωση, συνάθρηση, συλλαλητήριο, συγκέντρωση, πικετοφορία, πρόσκληση, γάμος, βαφτίσια, τουρνουμπούκι, όλα μαζί. Αριθμητική δημοκρατία. Πόσοι, πού, για ποιο λόγο και ποιος θα αποφασίζει, πόσοι νομικός. Ή καθηγητή το Μαγκάκι. Στο ποινικό. Τον θυμάμαι να μου λέει: άμα ο αστυνομικός διά του ποινικού δικαίου ή κανονιστικών διατάξεων περάσει το κατόφλι του σχολείου ή του σπιτιού, η δημοκρατία έχει τελειώσει. Εσείς την φέρετε μέσα. Τι είναι η οικογενειακή βία? Υπόθεση της αστυνομίας. Μπούλινγκ. Υπόθεση της αστυνομίας. Έχετε δει και κάτι στην εισηγητική έκθεση που ειλικρινά σας το λέω αχρίζει μεγάλης εξηγήσεως. Λέτε τον βίαιο εξτρεμισμό. Ποιος είναι ο μη βίαιος εξτρεμισμός? Μη ειρήνη, μη πόλεμος. Το έχουμε ξαναζήσει στο έργο. Εσείς έχετε υπάρξει και τρομοκρατηθείς από τρομοκράτες, πραγματικούς. Το ξέρετε. Ποιος είναι ο μη βίαιος εξτρεμισμός? Τι δοσόμετρο ιδεολογικό έχετε και βάζετε ποιος είναι ο βίαιος εξτρεμισμός και ποιος είναι ο μη βίαιος εξτρεμισμός με αριθμητικά κατεξοχήν κριτήρια? Ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Ένας. Μπορεί να σταθεί απέναντι στο τάγκ. Μπορεί να σταθεί απέναντι σε εκτελεστικό απόσπασμα. Ένας. Και να προξενήξει πλήθη να βγουν έξω. Όπως το κάνανε οι κομμουνιστές όταν τους σκοτώνανε στη Κεσαριανή. Και τους εκτελούσανε. Ένας άνθρωπος. Και έρχεστε και μιλάτε τώρα, αν θα είναι 50 και αν θα είναι 30. Και αν θα είναι 5.000 και αν θα είναι 10.000. Το οργανώνετε δε σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα φτιάξετε και επιτροπές και θα τους στείλετε εγχειρίδια. Δηλαδή, σε χωριό 1.000 κατοίκων, 500 κατοίκων, με μία πλατεία του χωριού, 5 καφενεία, 20 παιδιά από το σχολείο, 5 μανάδες για κάποιο λόγο μαζεύονται και πάνε. Θα πρέπει να συνοηθούν με τον δήμαρχο του χωριού, με τον καφετζή ή τον εμπορικό σύλλογο, ποιον, αυτό που τρέχει το χωριό. Θα πρέπει να έχουν και ένα manual για να συνεννοηθούν και θα πάνε και στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή. Θα του πούνε: μην περάσει μπροστά από του Μίτσου, πέρα μπροστά από του Νίκου. Γιατί ο Μίτσου έχει καφενείο, αλλά ο Νίκο έχει μαζέψει ήδη τα σπαρτά και δεν έχει πρόβλημα να περάσει από εκεί. Και τι θα κάνετε? Να σα πω τι κάνετε. Ό,τι είχε γίνει με την περίφημη κοινωνική ειρήνη που λέτε εδώ, επί Βενιζέλου, όταν αυτό φτιάχτηκε για την ζωοκλοπή. Το ιδιώνυμο. Έχει φτιαχτεί για τη ζωοκλοπή. Μέσα στη φιλοσοφία του είχε τη μεταφορά του ζωοκλέφτη σε άλλη περιοχή
προς εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης για να μην υπάρξει κριτική βεντέτα επί της ζωοκλοπής. Καλός ο σκοπός. Άγιος. Άπουσα, άγια θα είναι και αυτή η αστυνομία που φτιάχνεται. Και θα είναι και θα θέλει. Έχετε κάνει και μια υπέρβαση από την ψηφιακή εποχή που ειδοποιούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά σε λόγους όπως έπρεπε για να βγούμε από το σπίτι μας. Εσείς τώρα δεν θέλετε και ειδοποίηση με φάξ ότι θα γίνει συγκέντρωση ή με δημοσίευση στις εφημερίδες. Θέλετε και τετατέτ με το διάμεσο λαβητή. Αν βάλετε κάμερες στα ΜΑΤ για να ξέρουμε πότε δέρνουν και αν δέρνουν νομίμως ή αν τα δακρυγόνα εξυπηρετούν την κλιματική αλλαγή, γιατί επειδή μιλάτε πολύ για την ατμόσφαιρα, για την αναπνοή, για τα προβλήματα, να βάζει τότε και ο διαμεσολαβητής μία κάμερα για να βλέπει πώς του φέρεται στον πρόεδρο της συγκέντρωσης αυτός που θα του λέει όχι δεν θα την κάνεις για αυτό το λόγο, γιατί ο λόγος σου δεν άδει ή συνάδει ή απάδει, για να χρησιμοποιήσω όλο το λεξιλόγιο, με τον σκοπό με τον οποίο έχεις πει, γιατί υποκρύπτεις κάποιον άλλον. Και θα το αποφασίζει αυτό ποιος, τι υποκρύπτεται κάτω από μία συνάθρηση της οποίας ο σκοπός θα φανεί στον αστυνομικό θολό. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ούτε λέξεις σαν το φλικ, ούτε σαν το dirty gap, ούτε σαν το μπάτσο, ούτε σαν τίποτα. Όμως αυτό φτιάχνει μία νοοτροπία βίας όπου το παιδί πριν αποφασίσει να ξεσηκωθεί στο σχολείο ή αν ειδοποιήσει τη μάνα του ότι μαζεύονται όλοι μαζί, γιατί οι συνθήκες του σχολείου είναι άθλιες, γιατί ο καθηγητής, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έχει συμβεί μέσα σε ένα σχολείο, παιδιά 13, 14, 15, 16 χρονών, θα έχει και τον πατέρα του να του λέει: πρόσεξε, αγόρι μου, είμαστε άφραγγοι. Θα σου πω εγώ πώς γεννιά τη βία. Είμαστε άφραγγοι. Μην κάνεις τίποτα και πρέπει να πληρώσουμε μετά και τα θρανία. Ρε πατέρα, το έχει πει το 15 μελές. Και είμαι επικεφαλής του 15 μελούς. Και εγώ έχω πει ότι θα γίνει σήμερα η εκδήλωση. Ναι, αλλά παιδί μου, άμα είσαι έτσι και σπάσει ένα θρανίο και βρεθεί ένας κακός συμμαθητής σου, θα πρέπει να τα πληρώσουμε. Και εμείς δεν έχουμε να φάμε. Δεν έχουμε να πληρώσουμε τον έμφυα. Και το άλλο πια με τις δημόσιες υπηρεσίες και τους δημόσιους χώρους. Συγχωρήστε με που σας το λέω. Τι έχει απομείνει δημόσιο? Τι έχει απομείνει? Τα περισσότερα έχουν μέσα κάποιον ιδιότημα, κάποια συμφέροντα. Ο εισηγητής μας έπιασε παραδείγματα και ένα-ένα τα άρθρα και το ξεφτύλισε το πράγμα. Το ξεφτύλισε στην πρακτική του εφαρμογή, το ξεφτύλισε. Γιατί ξέρετε ότι δεν θα εφαρμοστεί. Δεν θα εφαρμοστεί. Και θα αποκαλείται βία κάθε απόπειρα και προσπάθεια στην πράξη αυτό το πράγμα να μην περάσει, η οποία, σας το προαναγγέλουμε, είναι προδεδομένη. Και είναι και προδιασφαλισμένη. Αυτός ο λαός έχει πίσω του ιστορίες που δεν του επιτρέπουν να κοιμάται. Δεν του επιτρέπουν. Έχει και ένα κομμουνιστικό κόμμα 100 χρόνια τώρα που δεν κοιμήθηκε, δεν πουλήθηκε. Δεν συνέπραξε. Και είμαστε μέσα σε μια Ευρώπη όπου το σφυροδρέπανο ή η λέξη ριζοσπάστης αυτή σε παραπάνω από 10 χώρες απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Σε νεολαίες έχει απαγορευτεί. Σε κόμματα έχει απαγορευτεί. Σε ταξίδια έχει απαγορευτεί. Λοιπόν, θα άκουγα εγώ στην Ελλάδα αύριο το πρωί ή το παιδί μου ή το παιδί το δικό σας την Ουκρανίδα βουλευτίνα, η οποία έλεγε προχτές από το ραδιόφωνο ότι τα παιδιά των φτωχών πρέπει να είναι κατώτερια εντελώς, γιατί δεν καταφέρουν να σπουδάσουν, και να εκθιάζει τη λοβοτομή. Τη λοβοτομή των φτωχών και αγράμματων γονιών για να μην παράγουν παιδιά κατώτερης ποιότητας και δεν θα έβγαινα στον δρόμο αυτορμήτως. Στο κάτω κάτω της γραφής ο Πρωθυπουργός σας βγήκε αυτορμήτως για να ακούσει μια συναυλία και συναθρίστηκε ο κόσμος με απαγόρευση συγκέντρωσης. Αυτόρμητο ήταν. Και αυτόρμητο πήγαν οι άνθρωποι. Εμένα δεν με πείραξε. Δεν πείραξε που βγήκε να ακούσει τη μουσική. Αυτόρμητο ήταν. Αλλά όταν ακούς το φόνο και θες να βγεις. Όταν ακούσεις να γκρεμίζουν το σπίτι ενώ δεν πρέπει, του φτωχού από δίπλα και πρέπει να βγεις. Όταν θες να βγεις έξω γιατί του κόβουν το ηλεκτρικό και θες να συμπαρασταθείς. Όταν συλληφθεί κάποιος άδικα και πάει στη φυλακή και θες να βγεις να συμπαρασταθείς εκείνη την ώρα και επί τόπου, πριν να αναργά. Όταν θες να υπερασπιστείς στην ουσία της ένα αγαθό, επιτρέψτε μου, είναι πάνω απ' όλα τα υπόλοιπα αγαθά. Είναι από τον εθνικό σας ύμνο, μια και μιλάτε για εθνικό σχέδιο στρατηγικής, μέχρι και το τελευταίο κύτταρο αυτού του λαού και κάθε λαού που θέλει να το πιστεύει αυτό και το έχει πολεμήσει. Η ελευθερία. Το δίλημα στην Ελλάδα ήταν πάντοτε η ελευθερία ή θάνατος. Σε αυτό το δίλημα να μου πείτε ποια ιδεολογία βίας
γεννιέται έτσι ώστε να καθίσετε να μελετήσετε με υπηρεσίες, ιδιώτες, ΜΚΙΟ που δεν αποκλείονται εδώ. Πώς θα εκπαιδευτούν οι αστυνομικοί, πώς θα εκπαιδευτούν όλοι ώστε να αντιμετωπίσουν τους πολίτες ως πρόβατα που πρέπει να σαλαγώνται ήρεμα και ήσυχα. Δεν το είχατε, δεν το έχετε και δεν πρόκειται να το εξασφαλίσετε ποτέ. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε, αλλά κυρίως θα προτρέψουμε στη μη εφαρμογή του, διότι ήδη τα κοπλιμέντα για τον τρόπο με τον οποίο επιτελεί το συλλαλητηριακό του και το κινηματικό του έργο ή την αντίστασή του, το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, δεν τα λέτε για καλό. Δεν τα λέτε για καλό. Παρακαλώ, κυρία. Και δεν τα λέτε για καλό και δεν τα λέτε για κοπλιμέντο, γιατί ξέρετε για ποιο λόγο γίνονται, από ποιους γίνονται και ποιο είναι το περιεχόμενο. Και θέλετε ο κόσμος να μην ακούει το περιεχόμενο των διαδηλώσεων του ΚΚΕ ή των εκδηλώσεών του, αλλά να ακούει το γεγονός ότι έγιναν εντάξει. Έτσι ώστε να βγαίνει και αυτός σαν τα πρόβατα και να λέει τα πράγματα που συμφέρουν εσάς.